Γεια σας! Σήμερα αποφασίσαμε να εκθέσουμε τα κινητά μας. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάρει για παράδειγμα την Κατερίνα το κινητό μου, θα διαλέξει φωτογραφίες όποιες θέλει και εγώ θα πρέπει να εξηγήσω την κατάσταση, ναι, τι συμβαίνει, πώς τραβήχτηκε όλο αυτό. Ναι. Και το αντίστροφο φυσικά. Αυτό εδώ. Κατάλαβα τι είναι. Ναι, αντίστοιχο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αεροσυλία βασικά. Είχε έρθει η Δέσποινα σπίτι μου και της έβαλα να δοκιμάσει μάτε. Και το μάτι έχει μέσα βραστό νερό μαζί με το τσάι. Και της έπεσε. Αυτή ήταν η ροσιλέτα, της έπεσε το μάτι. Της έπεσε, δεν ξέρω, αλλά εγώ πολύ καλή φίλη. Άλλη και εγώ ήταν και... Κατερίνα... Έλα. Ξεκινήσε μου, σε παρακαλώ. Γιατί υπάρχει, όχι απλά γιατί την έχεις κρατήσει, γιατί βγήκε από τη φωτογραφία. Είχαμε πάει στο Ποσίδι με τον Γιώργο και κάτι φίλους του και είχαμε πιει τέλος πάντων και είπαμε να βγούμε μια φωτογραφία. Τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα γιατί έβγαλα αυτή τη φωτογραφία, γιατί δεν ήμουν καλά, αλλά ναι. Γιατί πήρες το κινητό σου και δεν αυτό. Δεν το πιστεύω. Είναι πάλι φίλη μου Μαριλίνη, η οποία την προσέλαβαν να κάνει τέτοιο μακιγιάζ παράξενα, ας πούμε. Γιατί στους γάμους, εκεί μετά την τηλετή που κάνουν πάρτι, δίνονται καρναβάλια. Και την προσέλαβα να κάνει αυτό, οπότε πριν πάει για να ελέγξουν, σαν τη συνέντευξη, ας πούμε, έκανε εξάσκηση στο σπίτι της. Και μου έστειλε τις φωτογραφίες. πολύ καλό. Αυτό. Κάτι μου λέει, αλλά δεν ξέρω. Ναι. Είναι τότε που είχαμε κάνει το βίντεο με την Ανάσταση. Και εγώ είχα ντυθεί με τη σιωνάτη στη στολή, κρατούσα το κύπελο με το κερί και ήμουν φαμένη έτσι. Το πρώτο πράγμα που βρήκα στη δουλειά που μου χώρισα, ένα φορεματάκι και ένα διακριτικό καπελάκι, ό,τι βρήκα. Άσε, άσε, δεν προλάβαινα. Τι είναι αυτό? Είμαστε τόσο γιο, λοιπόν. Αυτό ήταν ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι στο σπίτι μου για μια κοπέλα που από το Μεξικό που ήρθε Εράσμου στη Θεσσαλονίκη και βρήκαμε τα καπέλα της Άρια και του Χουανίτο και τα φορέσαμε και προσπαθήσαμε να βγάλουμε πολλές φωτογραφίες εξαιρετικές. Γιατί να έχεις τη φωτογραφία ενός χεριού που ακουμπάει τον τοίχο, ας πούμε, στο κινητό? Αυτό είναι καταρχάς το χέρι της αδερφής μου. Καθόμασταν βασικά στο δωμάτιο. Εγώ έκανα έντυπα ένα βίντεο και ξαφνικά κάπου στεκόταν η αδερφή μου, είχε κάπου στο χέρι και παρατηρήσαμε ότι έκανε σαν ουρανίο τόξο, ρε. Και μόνο όταν έβαζε το χέρι εκεί σχηματιζόταν, δεν ξέρω πώς. Ναι, και γι' αυτό την έβγαλα. Και αυτό. Γαμάτο. Εξηγείτε μου αυτό. Έλα. Αυτή ήταν η τελευταία μέρα ζωής του selfie stick μου. Α, ναι, ήταν η τελευταία μέρα ζωής μου. Λοιπόν, στο Buenos Aires έχει αυτό εδώ το άσπρο που φαίνεται. Λέγεται Obelisco και είναι ένας σαν τεράστιο... Στήλος, έτσι. Σαν τεράστιο πύργος, αλλά καταλήγει σαν πυραμίδα. Τέλος πάντων, και είναι στο κέντρο του Buenos Aires και εγώ είχα τη φαϊνή ιδέα να βγω selfie μαζί του. Έκανα το πρόγραμμά μου και μέσα στο πρόγραμμα ήταν η selfie με αυτό, με αυτό. Και από τη βιασύνη μου να πάω, γιατί ήταν η τελευταία μου μέρα, έσπασα το selfie stick. Λοιπόν, το κινητό της Κατερίνας έχει ένα χαρακτηριστικό. Ότι έχει μια οθόνη, ας πούμε, και είναι έτσι. Αυτό είναι το πιο τραβηγμένο. Είναι πραγματικά από τα μέρη που έχω τραβήξει πιο πολλές φωτογραφίες. Παιδιά, δεν μπορούσα. Είναι στην Αλόνισο, σε μια παραλία Άγιος Δημήτριος. Και δεν ξέρω αν φταίει το κινητό. Όχι, βασικά δεν φταίει μόνο το κινητό. Και τα χρώματα εκεί ζωντανά να τα έβλεπες ήταν απίστευτα. Επειδή βάθαινε ξαφνικά, έκανε σκούρο μπλε. Και την έβαλα. Πάτε λαϊκή, με τις φράουλες στο σχολείο. Η μαμά μου έδωσε το κολατσιό μου. Αχ, ας κάτσω λίγο. Να δω τι ώρα είναι. Είμαστε στα Tiger, τα οποία έχουν φράουλες παντού και μας έπιασε μια συμπεριφορά πεντάχρονου. Και εγώ έπρεπε όλα τα πράγματα και μου. Γαμάτο ρε, είναι πολύ γαμάτο, είσαι εμάς. I'm Κατερίνα, Γιώργος, σάξα την κλίση. Φίλε, για εξήγησέ μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είχα πάρει τα
είχα πάρει το κινητό μόλις εκείνη την ημέρα. Μου έχει μια λειτουργία στην οποία όταν λες selfie, picture, διάφορες λέξεις, βγάζει τέτοια. Και αν πεις record, video, κάτι τέτοιο, βγάζει βίντεο. Και προσπαθήσαμε με τον Γιώργο να το πούμε για να δούμε, για να τραβήξει βίντεο. Και το έλεγε ο Γιώργος, το έλεγε 100 φορές, δεν μπορούσε. Και το λέω εγώ μία φορά και λειτουργεί. Και εγώ είμαι σε φάση ότι λέω βλακές στα αγγλικά, λέω ότι λέει πάλι αγγλικά ο Γιώργος. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν θέλετε να σας κάνουμε και part 2 με το συγκεκριμένο, κάντε like στο βίντεο. Και ως συνήθως όλα μας τα social media είναι στην περιγραφή μαζί με τα προσωπικά μας κανάλια. Ακολουθήστε μας. Yeah. Εάν φτάσατε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?